Κλειστή στο ύψος του Λευκώνα ήταν λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι η Εθνική Οδός Σερών Θεσσαλονίκης από ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας στον μπλόκο που, όπως επισημαίνουν, τους έστησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, εμποδίζοντάς τους να μεταβούν στο τελωνείο του Προμαχώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Βρισκόμαστε στον κόμβο του Λευκώνα. Ο δρόμος που βλέπετε πίσω μου είναι η έξοδος για Θεσσαλονίκη, ενώ λίγα μέτρα πιο πριν είναι ο δρόμος που οδηγεί στον Προμαχώνα. Εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν συγκεντρωθεί από τις 12 το μεσημέρι περίπου, ξεκίνησαν να έρχονται τα τρακτέρ. Είναι λίγα αυτή τη στιγμή, και το λίγα το λέω σε σχέση με τις περσινές εικόνες που μεταδώσαμε, που ήταν άκρως εντυπωσιακές. Είναι περίπου 40 τρακτέρ εδώ στον κόμβο του Λευκώνα. Από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, δεν είναι κάποιος αγρότης εδώ για να μιλήσουμε μαζί του, κανένας δεν είναι αυτήν την ώρα εδώ. Από ό,τι όμως έχουμε ενημερωθεί, να σας πούμε ότι αύριο αναμένεται από κάθε σημείο του νομού να έρθουν εδώ κι άλλοι πολλοί αγρότες με τα γεωργικά τους μηχανήματα, και το σχέδιο, βέβαια, το πλάνο εξακολουθεί να είναι το ίδιο, δηλαδή ο Προμαχώνας. Να πούμε βεβαίως ότι ήδη η βουλγαρική κυβέρνηση έχει εκφράσει τη διαμαρτυρία της και έχει πει ότι θα λάβει μέτρα σε περίπτωση που κλείσουν τα σύνορα του Προμαχώνα, και ότι γενικότερα η κοινωνία και η στάση των πολιτών διαφέρει σε σχέση με πέρυσι. Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, το βράδυ της Τρίτης, συζήτησαν για τις επόμενες κινήσεις τους τα μέλη των αγροτικών συλλόγων των Δήμων Κομοτηνής και Μαρονίας Σαπών σε μια σύσκεψη με μεγάλη συμμετοχή που είχε διάρκεια σχεδόν 3 ωρών. Στη βάση των αποφάσεων της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών Κτηνοτρόφων Αλιέων, θα είναι οι όποιες κινητοποιήσεις αποφασίσουν να προβούν και θα κινούνται πάνω σε 2 βασικούς άξονες. Στην απομόνωση εκείνων των συναδέλφων τους που πούλησαν, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε με αφορμή τις περσινές κινητοποιήσεις τους, και στην αποφασιστική διεκδίκηση της ικανοποίησης των ετοιμάτων τους από την κυβέρνηση. Πρώτο βήμα αναμένεται να είναι η συμμετοχή τους στο σχεδιαζόμενο συλλαλητήριο στη ζωοτεχνία στη Θεσσαλονίκη από τις 2 στις 5 Φεβρουαρίου, αν και δεν αποκλείται να υπάρξουν και νωρίτερα κινητοποιήσεις, κάτι που θα εξεταστεί στη νέα σύσκεψη την ερχόμενη Κυριακή. Παράλληλα, σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου Φρίξος Παπαχριστίδη στην Ελευθερούπολη μεταξύ των αγροτών του Παγκαιού, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, που, όπως όλα δείχνουν, θα έχουν να κάνουν με την έκθεση Ζωοτεχνία. Η σημερική συγκέντρωση είναι ενημέρωση προς τους αγρότες του Δήμου Παγκαίου το τι μέλη γενέστε και ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Είναι καθαρώς ενημερωτική. Δεν έχουμε αποφασίσει ότι έχουμε δημιουργεί τίποτα. Τώρα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τα περσινά μπλόκα έχει αποφασίσει με τον υπεύθυνο συντονιστικού, που είναι ο Θέμης ο Καλπακίδης, ότι οι αγρότες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν θα μπλοκάρουμε. Οπότε με τη σημερινή σύσκεψη θα δούμε και εμείς, θα συνεποφασίσουμε και το Παγκαίο ακριβώς τι θα κάνει. Ναι, οι εναλλακτικές λύσεις, οι μορφές αγώνα που θα πάρουμε, αυτοί είναι αυτές οι διαφορετικές τρόπους αγωνιστικής δύναμης που έχουμε, και το έχουμε αποδείξει και πέρσι. Σε αυτή τη στιγμή σήμερα μαζεύονται εδώ οι αγρότες του Δήμου Παγκαίου για να συναποφασίσουν με ποιον τρόπο θα συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις που ήδη έχουν αρχίσει σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αρχή να πω ένα μπράβο στα παιδιά από το Σύλλογο Λιαβαχωρίων για την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν την συγκέντρωση εδώ πέρα. Το κακό είναι ότι και σε εκείνη τη συνάντηση δεν υπήρχε η απήχηση που θα έπρεπε από τον αγροτικό κόσμο, όπως και σε αυτή.